στο χωριό των Ελάτων, στο ελληνικό χωριό των Ελάτων. Από εκεί ξεκινά και ίσως από εκεί να τελειώνει η ελατοπαραγωγή σε επίπεδο Ελλάδας. Συνδεθήκαμε τον Νοέμβρη, αρχές Νοέμβρη. Πάμε να συνδεθούμε και σήμερα. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Γιορούδη είναι ελατοπαραγωγός και μας περιμένει στην πλατεία της περιοχής. Κύριε Γιώργο, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς? Πώς είναι τα πράγματα, προπαραμονή των Χριστουγέννων εκεί? Σήμερα επιστρέφουν και οι τελευταίοι από τις μεγάλες πόλεις. Ναι. Και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αν και ήταν λίγο ζορισμένος ο κόσμος, πιστεύω ότι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Για πείτε μας πώς πήγε φέτος η κίνηση στην αγορά των Ελάτων. Προμηθεύετε όλη την Ελλάδα εσείς? Ναι. Φέτος και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε ότι ήταν λίγο πιο πεσμένα τα πράγματα από πέρυσι. Α, ήταν πιο πεσμένα τα πράγματα από πέρυσι. Οι τιμές παρέμειναν στα επίπεδα τα περσινά? Όχι, είχαν μία αύξηση λόγω των μεταφορικών, των λιπασμάτων και των εργατικών. Αλλά εκτός αυτού ο κόσμος ήταν πιεσμένος από τα παραπανήσια έξοδα. Κύριε Γιορούδη, ο ταξιάρχης Χαλκιδικής έκοψε την κορδέλα για φέτος στις 7 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, με το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που φωτίστηκε στην Ελλάδα. Μέχρι και τώρα έχουν στολιστεί σχεδόν όλα και έχουν φωτιστεί. Εκεί οι κάτοικοι περιμένετε, φαντάζομαι, πώς και πώς τα Χριστούγεννα. Έχετε κάποιο ιδιαίτερο έθιμο για αυτές τις μέρες? Όχι, ό,τι κάνουν σε όλη την Ελλάδα μέχρι στιγμής. Έχουμε στολίσει το δέντρο, κάνουμε το χορό μετά την εκκλησία από τα Χριστούγεννα το πρωί, όπως κάναν και οι παππούδες μας. Μετά την εκκλησία τα Χριστούγεννα υπάρχει ένα μικρό γλέντι στην πλατεία του χωριού. Μάλιστα. Τι να πούμε για αυτές τις περιοχές πραγματικά που τηρούν έθιμα και παραδόσεις του παρελθόντος. Η νεολαία εκεί, η νεολαία της περιοχής επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο ή κοιτάζει και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα? Κοίταξε, τώρα αυτό ήταν πολύ καλό θέμα. Είναι μεγάλο μάλλον θέμα συζήτησης, γιατί υπάρχουν 37 παιδιά που κάνουν αίτηση για να μπουν στο πρόγραμμα νέων αγροτών με το... Και πόσοι μπήκαν? ...επιδότηση αυτή που δώσω. Δύο. Από τις 37 αιτήσεις μπήκαν δύο. Μάλιστα. Και και ρίχνει ευθύνες ο ένας υπάλληλος στο Υπουργείο στον άλλον. Δεν μπορούν να βγάλουν ακόμη εάν ισχύει το φυτώριο στο ταξιάρχη ή η φυτεία. Παίζουμε με τις λέξεις και τον τονισμό των λέξεων. Και προσέξτε, αυτά τα παιδιά τώρα θέλουν να επωφεληθούν της επιδότησης του προγράμματος από τους νέους αγρότες, προκειμένου να παραμείνουν στην περιοχή. Δεν θέλουν, για παράδειγμα, να πάρουν τα χρήματα και να πάνε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, ή στην Πάτρα, λέω τώρα εγώ. Θέλουν να παραμείνουν, να επενδύσουν εκεί. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι θα δείτε... Ο κύριος, βέβαια, Γιορούδης, η αλήθεια είναι, θέτει ένα θέμα το οποίο είναι μια ξεχωριστή εκπομπή. Καλό θα είναι να κοιτάζουμε λίγο τι επικρατεί και εκτός και έξω από την περιφέρεια Κρήτης. Είδατε τώρα, έκανα μια ερώτηση αναφορικά με το αν η νέα γενιά επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο της. Τι μας είπε? Κάτι πρακτικό. Δεν έγιναν δεκτοί στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, με αποτέλεσμα να απορριφθούν οι περισσότερες αιτήσεις. Κύριε Γιορούδη. Ναι, έτσι ακριβώς. Δυστυχώς και δύο χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα τώρα και οι περισσότεροι έχουν προσπαθήσει και έχουν αυξήσει και την καλλιέργειά τους. Την περιουσία τους, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είμαστε καλά, με υγεία. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.